Τρελάθηκαν τα δέντρα λόγω τη ζέστη, οι πορτοκαλιές άνθησαν, τα βοκάντο δεν έχουν του αναμενόμενου καρπού, ενώ και οι ελιέ πληγώνονται τώρα με το ράβδισμα. Αυτή την εικόνα περιγράφει ο πρόεδρο τη ομάδα παραγωγών Εσπεριδοειδών, ο Κορμός. ο ευτύχη Τρικουνάκη, σημειώνει πω σε ό,τι αφορά στα πορτοκάλια, η ανθοφορία αυτή την εποχή είναι πρωτοφανή. Μεγαλ, μεγαλώνει ηλιοφάνεια, με το που έχουμε περισσότερο φως, με το που μεγαλώνουν οι μέρες, με το μεγα, αλλάζει η, θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία, τότε λοιπόν αν έχουμε την ανθοφορία, μετά την ανθοφορία την καρπόδεση και κατ' επέκταση την ολοκλήρωση του καρπού. Από τη στιγμή που ανθίζει το δέντρο, τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα, βέβαια αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα όμως ότι δεν θα ολοκληρωθεί δεν είναι κακό. Κακό είναι ότι δεν θα έχει τη δύναμη να ξαναανθίσει το Μάρτιο και τον Απρίλιο που είναι η φυσιολογική ανθοφορία με αποτέλεσμα να χάνεται η επόμενη χρονιά, χάνεται η ισορροπία. Όπως περιγράφει την κατάσταση ο κύριος Τρικουνάκης, αν νομίζουν πως η φετινή χρονιά είναι κακή για τα δέντρα, οι αγρότες λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας κάνουν λάθος, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι του χρόνου θα είναι τα πράγματα χειρότερα, καθώς τα δέντρα και κυρίως τα βοκάντο δεν θα προλάβουν να ανακάμψουν. Ήδη από φέτο οι καρποί είναι λιγότερη στα κλαδιά σε σχέση με πέρυσι. Το στρες έχει προσπεράσει τον καρπό, τον οποίο έχει επηρεάσει άμεσα. Και έχει μπει ακόμα και στο δέντρο. Αυτό ακριβώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί οι αγρότε έχουν συνηθίσει μια χρονιά να χάνουν μέρο του εισοδήματό του ή ένα είδο μια ποικιλία εσπεριδοειδία από κάτω, αλλά δεν έχουν συνηθίσει να έχουν αυτό το στρε που πάθανε και που συνεχίζουν να παθαίνουν τα δέντρα φέτο, το οποίο θα έχει μακάρι να, να, να είναι ένα χρόνο, αλλά μπορεί να είναι και δύο και τρία χρόνια να περάσει για να ξαναέρθουν σε μια φυσιολογική. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση τα οποία θα έχουμε και νέκρωση δέντρων. Τελεία. Ειδικά σε μικρά αβοκάλτα, όσο νερό και αν βάλουμε και τα λοιπά, η φύση, η, η χημία, χημεία, η βιοφυσική θέλει νερό. Θέλει βροχή. Φέτος θα δούμε και μικρότερα πορτοκάλια σε μέγεθος, λέει ο κύριος Τρικουνάκης, αλλά σε ακριβότερες τιμές, καθώς η μήγα της Μεσογείου αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς λόγω της ζέστης, κάνοντας ζημιά στα περιδοειδή Όταν αρχίζει το πορτοκάλι να κυτρινίζει, σταματάει να μεγαλώνει σε στο, στο, βαθμό που πρέπει. Ύστερα, ε, όσο λοιπόν κυτρινίζει, τόσο ανεβαίνουν τα ζάχαρά του η μίγα τσιμπάει, ολοκληρώνεται το αυγό κτλ. Θα έχουμε πτώσει. Το ίδιο έχουμε και στα νιου χολ, τα οποία είναι τώρα μια ποικιλία που μπαίνουμε στη διαδικασία τη συγκομιδή. Το ίδιο και τα μέρλι, τα οποία και αυτά έχουν κυτρινίσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από το φυσιολογικό. Την αισχροκέρδη που παρατηρείται από του καταναλωτέ σε αρκετά αγροτικά προϊόντα δεν την προκαλούν οι αγρότε, τονίζει ο κ. Τρικουνάκη, αλλά η αλλαγή των γεωρικών συνθήκων σε σχέση με την παγκόσμια αγορά. Υπάρχει μια ανισορροπία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κάποιοι λένε και σε παγκόσμιο, το οποίο σύντομα θα το δούμε και το βλέπουμε. Αυτή λοιπόν η ανισορροπία έχει φέρει μειωμένε παραγωγέ και στο επίπεδο τη χώρα μα και σε επίπεδο Ευρώπη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ε, στην τιμή η διαφορά αυτή προς τα πάνω. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο τα αβοκάντο πολλούνται στα συσκευαστήρια στην τιμή των περίπου 2 ευρώ όταν στους πάγκους των εμπόρων ξεπερνούν τα 5.